να συναντήσουμε την Ελευθερία τη Σπυράκη, διότι σας προανήγγειλα πριν ότι θα έχουμε ένα θέμα πολύ, που αφορά πάρα πολύ κόσμο, διότι βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα πολλοί από εμάς πέφτουμε θύματα χακαρίσματος στα social media και στις σελίδες μας και πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αν εντοπίσουμε ότι είμαστε και εμείς ένα από αυτά έχουμε τα θύματα, θύματα, Ελευθερία. Ναι. Η αλήθεια είναι, καλή σας ημέρα και πάλι, υπάρχουν όντως πάρα πολλές περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα και συναδέλφων και πολιτών γενικότερα οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι έχουν πέσει θύματα hacker. Είναι πολύ εύκολο, μου το εξηγούσε εδώ και ο κύριος Ευαγγελίου, ο κύριος Δημήτρης Ευαγγελίου, ο οποίος είναι σύμβουλος ασφάλειας, θα τον δείτε τώρα με την βοήθεια του Νίκου του Μοίρα. Μου εξηγούσε πόσο εύκολο είναι λοιπόν κάποιος να πέσει θύμα hacker και κυρίως η χρήση των κοινωνικών δικτύων, διότι κάνουμε αρκετά λάθη, αθώα λάθη, αλλά μπορεί να είναι και μοιραία. Γιατί πάρα πολλές φορές, Βασίλη και Στέλλα, ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από όλο αυτό αποσκοπεί είτε στο να πάρει κάποια χρήματα από εσένα, είτε πολλά ακόμα τα οποία δεν περνάνε. Καλημέρα καν, σας. Δεν μπορούμε να τα φανταστούμε καν, δεν περνάνε από το μυαλό μας. Λοιπόν, κύριε Ευαγγελίου, καλή σας ημέρα. Μου εξηγούσατε εδώ λοιπόν ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη τα οποία κάνουν οι χρήστες. Όμως πέρα από τα λάθη υπάρχουν και λύσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα λάθη που κάνουν οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων και δυστυχώς εκτίθενται στο διαδίκτυο και φυσικά. Και απειλούνται και οι τραπεζικοί λογαριασμοί κιόλας. Γιατί αυτό είναι το θέμα το μεγάλο. Και τραπεζικοί λογαριασμοί και πολλά ακόμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα κοινωνικά δίκτυα αρχικά και στη συνέχεια, αν είναι, περνάμε και στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Έχουμε ανοίξει, σε αυτή την περίπτωση, έχουμε ανοίξει το δικό μου το λογαριασμό στα social media, στο Instagram. Πάμε να δούμε ποιο είναι το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι χρήστες, κύριε Ευαγγελίου, και πέφτουν θύματα hacker. Θα σας πω, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Συνοπτικά, όλοι έχουν ένα κινητό τηλέφωνο μπροστά τους. Οι ρυθμίσεις που απαιτούνται ώστε το τηλέφωνο είναι απαραβίαστο, στο ευρύ κοινό είναι άγνωστες. Δεν γνωρίζει ο κόσμος πώς μπορεί να προστατευτεί. Με πολύ απλές ενέργειες, η συσκευή που έχουμε μπροστά μας βασίζεται στη ρύθμιση ενός email. Όταν αυτό το email που έχουμε βάλει μέσα στη συσκευή είναι ανοχήρωτο, απροστάτευτο, δεν είναι σωστά κλειδωμένο, εκτίθεται όλο το περιεχόμενο της συσκευής. Έτσι, σε απάντηση, αν έχουμε μέσα τραπεζικούς λογαριασμούς ή έχουμε τα email μας ή έχουμε τα κοινωνικά δίκτυά μας, όλα είναι εκτεθειμένα γιατί η συσκευή είναι εκτεθειμένη λόγω της μη ρύθμισης του email που έχουμε βάλει εξ αρχής στη συσκευή. Πότε θεωρείται δηλαδή ανοχήρωτος ένας κωδικός, ένα mail? Ένα email είναι ανοχήρωτο όταν έχουμε βάλει ένα κωδικό, ο οποίος συνήθως είναι και εύκολος, και δεν έχουμε ενεργοποιήσει τα επόμενα βήματα ασφάλειας, το two-step authentication ή two-step verification όπως λέγεται, είναι το δεύτερο βήμα ταυτοποίησης ασφάλειας. Το συναντάμε ελληνικά-αγγλικά με τον ίδιο όρο. Ωραία. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, δηλαδή πρέπει να μάθουμε και όσοι κατανοούμε αυτές τις έννοιες και σε ανθρώπους γύρω μας να μπορέσουμε να το κάνουμε, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι λογαριασμοί τους δεν θα είναι παραβιάσιμοι. Ωραία, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε δηλαδή στο mail μας, Ελευθερία? Μπορούμε να ρωτήσουμε τον κύριο πρακτικά, τι πρέπει πρακτικά. Να κάνουμε πρακτικά, τι πρέπει να πατήσουμε? Τι πρέπει να κάνουμε με το mail μας? Μέσα στο email υπάρχουν ρυθμίσεις. Στις ρυθμίσεις υπάρχει ένα πεδίο που αφορά την ασφάλεια. Εκεί όλοι οι λογαριασμοί, Google, Yahoo, Outlook, όλοι οι λογαριασμοί που υπάρχουν και έξω διαθέσιμοι, στις ρυθμίσεις ασφαλείας έχουν σε ένα πεδίο να ενεργοποιήσουμε το two-step verification. Πηγαίνουμε, το ενεργοποιούμε, ακολουθούμε τα 3-4 απλά βήματα που μας καθοδηγεί το email, βάζουμε το κινητό μας τηλέφωνο ως δεύτερο βήμα κλειδώματος του email και έτσι πλέον έχουμε αποδυναμώσει το password, δεν φοβόμαστε αν κάποιος χακάρει ή γνωρίζει το password, γιατί θα μας ζητηθεί μέσω του step verification και ένα μήνυμα μιας χρήσης. Το οποίο πάρα να πολύ σημαντικό, λίγο πιο, δεν για το αποκαλύπτουμε ποτέ. Ναι, ναι. Είναι πάμε να το δούμε λίγο στην πράξη. Πάμε να το δούμε λίγο στην πράξη. Στην πράξη θα το δούμε λίγο, γιατί δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με όλα αυτά. Ωραία, θα το δούμε αυτή τη φορά όχι στο mail, θα το δούμε όμως στα κοινωνικά δίκτυα, πώς γίνεται. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να το δούμε στην πράξη. Κύριε Ευαγγελίου, τι κάνουμε? Έχουμε μπει στο δικό μου του λογαριασμό στο Instagram. Πώς λοιπόν αυτός ο λογαριασμός μπορεί, πέρα από το password που έχω βάλει εγώ, να είναι διπλά προστατευμένος? Πώς γίνεται? Για δείξτε μας τα βήματα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, είναι ο λογαριασμός σε ένα τηλέφωνο. Επάνω δεξιά έχει τρεις οριζόντιες γραμμούλες. Πηγαίνουμε και επιλέγουμε τις ρυθμίσεις ή settings. Πηγαίνοντας στα settings, υπάρχει το πεδίο security ή ασφάλεια στα ελληνικά. Πατώντας πάνω στο security,
σε κάποιο σημείο φαίνεται το two-factor authentication ή δεύτερο βήμα παραγωγικής ασφάλειας στα ελληνικά. Εδώ βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ενεργοποιημένο. Εάν δεν είναι ενεργοποιημένο, πατάμε να το επιλέξουμε. Όταν δεν είναι ενεργοποιημένο, ποιος κίνδυνος υπάρχει? Όταν το two-step δεν είναι ενεργοποιημένο, σημαίνει ότι όλη η ασφάλεια του λογαριασμού, είτε είναι Instagram, Facebook, είτε είναι email, βασίζεται στο password. Αν το password δεν είναι δυνατό ή κάποιος μας το υποκλέψει, έχει άμεσα προσβασιμότητα στο λογαριασμό μας ή στο email μας. Ωραία, πάμε στο επόμενο βήμα λοιπόν. Ποιο είναι? Εδώ μας δίνει δύο επιλογές και σε μία στην παρένθεση λέει προτινόμενο, recommended. Εμείς πηγαίνουμε στο από κάτω που είναι το text message ή μήνυμα κειμένου. Πατάμε πάνω στο μήνυμα κειμένου και βλέπουμε ότι μας έρχεται ένα μήνυμα μιας χρήσης, SMS, θα έρθουν 6 νούμερα. Θα εμφανιστούν στην οθόνη, είναι για μία φορά και δεν τα κοινοποιούμε ποτέ σε τρίτους. Χρειάζεται κάποια λεπτά βέβαια μέχρι να έρθει. Χρειάζεται μέχρι και ένα λεπτό. Εντάξει, τώρα μην κοινοποιήσουμε τις ελευθερίες στο κωδικό όμως. Ναι. Δεν έχει κανένα θέμα. Είναι κωδικός μιας χρήσης. Αυτό το νούμερο που έρχεται είναι ένας. Αυτό το νούμερο που έρχεται είναι μιας χρήσης μόνο για τα επόμενα δευτερόλεπτα. Μόνο για κάποια δευτερόλεπτα. Δεν έχει καμία αξία. Γι' αυτό και μπορούμε να το δείξουμε κιόλας. Γι' αυτό και το δείχνουμε στο κοινό. Τώρα εδώ μας δείχνει two-factor authentication is on. Ότι ενεργοποιήθηκε. Συγχαρητήρια. Άρα τώρα είναι ασφαλής δηλαδή. Έτσι, αυτή τη στιγμή, αν κάποιος υποκλέψει το password της ελευθερίας, δεν μπορεί να προσπεράσει αυτό το βήμα. Γιατί θα έρθει ένα προσωπικό μήνυμα στο κινητό της που το έχει συνήθως πάνω της. Κύριε Ευαγγελίου. Και έτσι έχει εξασφαλίσει. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που φοβούνται ότι μέσα από το κινητό τους μπορούν να αποκτήσουν κάποιοι επιτίδη πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό τους. Ακούμε πάρα πολλά και φοβούνται όλοι πάρα πολύ. Για αυτές τις περιπτώσεις, τι μπορούμε να κάνουμε και τι πρέπει να αποφεύγουμε? Δηλαδή, πλέον μου στέλνουν εμένα φίλοι κάποια ιστοσελίδα σε ένα μήνυμα και φοβάμαι να το πατήσω πάνω, γιατί λέω κάτσε να δω, μήπως είναι κάποιος άλλος, μήπως το έχουν χακάρει το τηλέφωνο και μου στέλνουν ένα link το οποίο μπορεί να παραπέμπει κάπου αλλού και δεν το ανοίγω. Έχουμε υποψιαστεί πλέον τα πάντα. Άρα λοιπόν τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Θα σας πω το πιο βασικό. Εάν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με αυτό που μας στέλνει το μήνυμα φωνητικά για να καταλάβουμε αν έχει γίνει κάτι τέτοιο από τη μεριά του, το κάνουμε. Τώρα, αυτό που θίγεται είναι μια πραγματικότητα. Θα σας πω ότι πριν την εποχή του κορονοϊού, στην εταιρεία υπήρχαν το χρόνο 30 περιστατικά το χρόνο. Μέσα στον κορονοϊό και μετά τον κορονοϊό, δηλαδή τους τελευταίους 7 μήνες, τα περιστατικά έχουν εξτοξευτεί πάνω από 300. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που μας αγγίζει όλους στην ασφάλεια. Αυτό τώρα που συμβαίνει για να μπορέσουμε να αποφύγουμε να μας χακάρουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ναι, είναι το ιδιαιτέρως απλό. Δεν πρέπει να βιαστούμε να πατήσουμε κανένα κείμενο ή κανένα μήνυμα ή κανένα email αν δεν γνωρίζουμε την προέλευσή του. Είναι βασικός κανόνας ότι δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε. Αν μας λέει η τράπεζα, οποιαδήποτε τράπεζα ή οποιοδήποτε λογαριασμός, πατήστε εδώ για να σώσετε το λογαριασμό σας, σε καμία περίπτωση δεν το πατάμε, γιατί καμία τράπεζα δεν βασίζεται σε εμάς για την ασφάλειά μας. Έχει τα συστήματά της εσωτερικά. Η αρχιτεκτονική τους είναι διαφορετική. Δεν ζητάει ποτέ κωδικούς, ούτε το username, ούτε τηλέφωνο, ούτε καινούργια στοιχεία επικαιροποίησης με αυτόν τον τρόπο η τράπεζα. Οι τράπεζες είναι ενημερωμένες για όλη αυτή την κατάσταση και δεν ζητάνε ποτέ τη συνδρομή μας για να μας βοηθήσουν να ασφαλιστούμε. Μάλιστα. Οπότε, άρα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, κύριε Ευαγγελίου. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα. Και πάρα έτσι πολύ ήρεμοι. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά ήρεμοι. Δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε τη μία μέρα ή την επόμενη προκειμένου να απαντήσουμε κάτι. Αν κάποιος μου στείλει κάτι για να πληρώσω και εγώ μέσα σε μία μέρα δεν το κάνω, το πιο λογικό είναι να με πάρει τηλέφωνο και να μου πει: έλαβες το μήνυμά μου? Και αμέσως έχει γίνει μια φωνητική επιβεβαίωση. Ναι. Ευαγγελίου, ναι. Υπάρχουν λύσεις για όλα τα προβλήματα ασφάλειας που μπορεί να προκύψουν στο διαδίκτυο? Και είτε αυτό αφορά έναν τραπεζικό λογαριασμό, είτε τα κοινωνικά δίκτυα, οτιδήποτε που θίγει το θέμα της ασφάλειας, υπάρχει λύση? Βεβαίως και υπάρχει. Στο ευρύ κοινό επίσης δεν είναι γνωστό. Για κάθε τι που έχουμε στο κινητό μας ή στο λάπτοπ ή στο τάμπλετ, υπάρχουν ρυθμίσεις όπου ένας ειδικός στην ηλεκτρονική ασφάλεια ή της πληροφορικής για την ασφάλεια γνωρίζει. Αν απευθυνθούμε σε κάποιον τέτοιο άνθρωπο, συστηματικά μπορεί
ένα κινητό τηλέφωνο, ένα τάμπλετ, ένας υπολογιστής, να είναι 100% εξασφαλισμένος και ασφαλής. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ευαγγελίου. Ήταν πολύ χρήσιμος, πρακτικός σε αυτά που μας είπατε, τι πρέπει να προσέχουμε. Ευχαριστούμε και την Ελευθερία.